Έχουμε μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσιρόνη. Είναι πρώην βουλευτή στο νομό Άρτας και βεβαίως είναι στέλεχος της συμφωνίας για μια νέα μέρα. Είναι ο νέος σχηματισμός, πολιτικός σχηματισμός που έχει δημιουργήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Καλό απόγευμα, κύριε Τσιρόνη. Καλό απόγευμα και σε όλους τους ακροατές σας. Και βεβαίως και στην Άρτα να στείλουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς. Εκεί ήμασταν και εμείς σήμερα, να πω την αλήθεια. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριε Τσιρόνη, σε μερικούς μήνες. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα μας προλάβουν. Ασφαλώς και είναι πολύ σημαντικές, γιατί μέσα σε όλη αυτή την κρίση και μέσα σε όλη αυτή την θα λέγαμε τον οριμαγδό των προβλημάτων και της κρίσης, έχουμε ξεχάσει και την αυτοδιοίκηση που σε τέτοιες περιόδους μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, πιο σημαντικό από άλλες εποχές. Να συμφωνήσω μαζί σας βεβαίως με την κυβέρνηση απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω. Διαβάζω τώρα εδώ, ξεφυλίζω την επικαιρότητα, κύριε Τσιρόνη. Τα πράγματα είναι οριακά στο πολιτικό σκηνικό και είναι εκρηκτικό νομίζω όσο ποτέ άλλοτε. Δηλαδή, είναι από τη μία το Πασόκ το οποίο αγωνιά για το αν θα διατηρήσει την κοινοβουλευτική του συνοχή. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κλείνει το μάτι στους βουλευτές όπου θα ρίξουν την κυβέρνηση. Και από την άλλη, είναι η αγωνία των προβλημάτων που διωγγώνονται κάτω από μία διαπραγμάτευση πάλι με την Τρόικα και με την πίεση στην κοινή γνώμη ασφικτική πλέον. Θα ήθελα ένα πολιτικό σχόλιο από εσάς. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, η κοινοβουλευτική του ομάδα αποφάσισε να στηρίξει αυτή την κυβέρνηση. Εμείς είχαμε διαφορετική λογική από την αρχή για αυτή την πολιτική που τήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Έκανε λάθη στρατηγικής που οδήγησαν όχι μόνο σε μια στρατηγική ήττα το κόμμα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, με αυτή τη μεγάλη ιστορία που έχει πίσω του και με την προσφορά που έχει στην ελληνική κοινωνία, αλλά το οδήγησε σε τεράστιους κλειδονισμούς. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κανένα λόγο να είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή την κυβέρνηση. Και πληρώνει, λέγαμε, το τίμημα αυτής της επιλογής. Μάλιστα. Από την άλλη, κύριε Τσιρόνη, ο κόσμος προσπαθεί να βρει τη λύση και θα ήθελα λίγο εδώ με την ιδιότητά σας ως στέλεχος της Συμφωνίας για τη Νέα Μέρα. Διάβασα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ναι, Ελλάδα, ναι, Ελλάδα. Χίλια συγγνώμη, κύριε Τσιρόνη. Διάβασα με εξαιρετικό ενδιαφέρον μία εισήγησή σας στην εκδήλωση Αγροτική Ανάπτυξη της Χώρας. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί ίσως τη μοναδική διέξοδο για να φύγουμε από την κρίση και δεν ξέρω αν σε πολιτικό επίπεδο το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, κάναμε μια κοινή εκδήλωση για τα αγροτικά μαζί με τη Δημάρχη στη Θεσσαλονίκη στις 7 του μηνός. Ήμουνα ο βασικός εισηγητής από την πλευρά του δικού μας κόμματος, της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, στην οποία πρόεδρος είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, για να, αν δεν το ξέρουν οι ακροατές σας. Βεβαιότατα. Και είπαμε ότι ο αγροτικός τομέας και η χώρα δυστυχώς δεν διαθέτει και δεν έχει πολλούς εξόδους διαφυγής από την κρίση που πλήττεται τα τελευταία χρόνια και ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον πιο σημαντικό δρόμο διαφυγής και τον πιο ασφαλή, αν θέλετε, δρόμο διαφυγής από την κρίση, γιατί αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, σε αντίθεση με τον τουρισμό, και ο τουρισμός από την Ελλάδα, αλλά ο τουρισμός αφορά συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, ενώ ο αγροτικός τομέας αφορά το σύνολο της χώρας, όλες τις περιοχές της χώρας, και με τον έναν ή άλλο τρόπο ακουμπά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και τους περισσότερους Έλληνες διαστρωματικά. Για μας είναι διέξοδος, δηλαδή είναι ο πιο ενδιαφέρον τομέας. Το 2020 ο αγροτικός τομέας αποτελεί και θα αποτελέσει το πιο ενδιαφέροντα τομέα να ασχοληθεί κανείς, να επιστρέψει η χώρα στην παραγωγή, να παράγουμε επίσης πάλι ξανά. Μάλιστα. Εμείς έχουμε πει ότι χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχο να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα του αγροτικού, γιατί έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές. Πρέπει να μειώσουμε τις εισαγωγές στο αγροτικό τομέα. Πρέπει να παράγουμε σε τομείς που εισάγουμε σήμερα. Μάλιστα. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι μόνο οι εισαγωγές κρέατος στη χώρα είναι 2 δις ευρώ το χρόνο. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, αν δεν παράγουμε, θα πεινάσουμε. Αν κάτι γίνει ξαφνικό,
κρίση κτλ. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει μια, θα λέγαμε, αγροτοδιατροφική επάρκεια στα τρόφιμα, να μπορεί να σητήσει τον πληθυσμό. Είναι στρατηγικό στόχος. Αυτό είναι εύλογο το ερώτημα σε πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Κύριε Κυρώνη. Απλά μερικές φορές δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τα αυτονόητα, δεν ξέρω τώρα αν είμαι σκληρός στο χαρακτηρισμό μου, δεν μπορεί να τα καταλάβει η κεντρική πολιτική σκηνή, φοβάμαι. Και εδώ πέρα είναι που λέμε ότι έχει χάσει την επικοινωνία, τον ομφάλιο λόρο με την κοινωνία, έχει αποκοπεί. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, το ξέρω, σας ακούω. Κοιτάξτε. Έχουμε εγκαταλείψει τον αγροτικό τομέα πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές και είναι όλων των κυβερνήσεων. Έτσι, θυμόμαστε τους αγρότες συνήθως κάθε Γενάρη που βγαίναν με τα τρακτέρ στους δρόμους και κλείναν τους δρόμους και τότε δείχναμε κάποιο πρόσκαιρο και θα λέγαμε εκείνο των ημερών κάποιο ενδιαφέρον, αλλά τότε το ενδιαφέρον που έπρεπε να δείξει μια πολιτεία, μια αγροτική περιοχή, μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Που δεν, είχε βαριά βιομηχανία, που δεν είχε υψηλό τομέα υπηρεσιών. Έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί προτεραιότητα. Εγκαταλείφθηκε ο πρωτογενής τομέας. Οι ευθύνες έχουμε όλοι μας. Έτσι και στον. Και μάλιστα εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια την Άρδα, που είναι μια αγροτική περιφέρεια, που σχεδόν το 40% του πληθυσμού με τον άλλο τρόπο εξαρτάται από το αγροτικό εισόδημα. Έτσι, έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, την οποία δεν τη δώσαμε. Δώσαμε βαρύτητα στο εύκολο κέρδος, στις υπηρεσίες, σε άλλα πράγματα τα οποία δεν αποφέραν, δεν είχαν διάρκεια και δεν είχαν και σε βάθος χρόνου δεν είχαν διάρκεια. Μάλιστα. Και δεν μπορούσαν να δώσουν λύσεις στο παραγωγικό ζήτημα της χώρας. Mm-hmm. Έχουμε έλλειμμα παραγωγής σήμερα και πρέπει εκεί να ασχοληθούμε και να καλύψουμε. Και εκεί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από όλους μας και νομίζω εκεί πρέπει να στρέψουμε. Γι' αυτό και εμείς κάναμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Mm-hmm. Νομίζω έχει πέσει την αντίληψή σας. Βεβαιότατα. Θα την παρουσιάσω αυτή την πρόταση και στην Ήπειρο και στην Άρτα και στα Γιάννα και στην Πρέβζα όπου χρειαστεί και όπου ξεχθώ, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουμε για να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας και πάλι ξανά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, η επικοινωνία, η δημόσια συζήτηση και ο διάλογος, όχι μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Και πέρα από πολιτικές βλέψεις και πέρα από κομματικές επιδιώξεις, έχει να κάνει με την πώς πορευόμαστε σαν κοινωνία, σαν λαός. Σε κάθε περιφέρεια και ειδικά στην Ήπειρο, που είναι μια περιφέρεια καθαρά και κατεξοχήν αγροτική, με τεράστιο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον για την κτηνοτροφία, με προϊόντα πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε και στην Αλία, αλλά και στην Ιγυρία, αλλά και στην κτηνοτροφία. Είναι ένας κατεξοχήν κτηνοτροφικός, θα λέγαμε, κτηνοτροφική περιφέρεια, με προϊόντα ονομασίας προέλευσης, με προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε και να τα προωθήσουμε και στις ξένες αγορές. Κύριε Τσιρώνη, με αφορμή την εισήγησή σας αυτή, έγινε πρώτη κοινή εκδήλωση του κόμματός σας στη Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα με τη Δημοκρατική Αριστερά για την αγροτική ανάπτυξη. Και μάλιστα υπογραμμίζω ότι μπορεί να έχετε κάποιες διαφορετικές θέσεις, ωστόσο μπορείτε να βρείτε ένα κοινό παρανομαστή. Αυτό, για παράδειγμα, επειδή τώρα γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση για την κεντροαριστερά και υπάρχουν και φωνές αμφισβήτησης και μέσα από τη Δημάρ, κατά πόσο μπορεί αυτό να είναι εφικτό ή, για παράδειγμα, θα είναι μια επανάληψη μιας πρότασης από πολιτικά φθαρμένα στελέχη, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι υπάρχει δρόμος συνεργασίας με αριστερές δυνάμεις όπου μπορούν να προσφέρουν εναλλακτική πολιτική και απεμπλοκή από το μνημόνιο? Ασφαλώς, αυτό είναι στην προοπτική και στην πολιτική. Και μάλιστα μόλις σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς έθεσε αυτούς τους άξονες μιας τέτοιας μελλοντικής συνεργασίας, μιας αριστερής διακυβέρνησης της χώρας. Ποτέ δεν θα λέγαμε όχι σε μια άλλη εναλλακτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύση τώρα, αλλά να είναι σε μια σοβαρή λύση. Όχι αυτά που σήμερα εκτοξεύει ως κορώνες ως ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις αριστερίστικες συνιστώσεις, οι οποίες δεν πατάνε πουθενά. Θέλει μια σοβαρή αριστερή πρόταση, διατυπωμένη ίσως και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από όλους μας, σε μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα έρθει μετακλογικά και η οποία θα μπορέσει να δώσει μια λύση διακυβέρνησης της χώρας, η οποία θα είναι και προσγειωμένη, αλλά θα είναι μια διαφορετική και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον πάντως, και το, γιατί είμαι και στο site της Συμφωνίας για την Νέα Ελλάδα, είναι ότι βεβαίως γίνεται και η συμμετοχή και κόσμου στον, και στον διαδικτυακό προσυνεδριακό διάλογο με βάση τις θεματικές σκέψεις, βάσεις που λέτε εδώ και τους πυλώνες βεβαίως της πολιτικής του κόμματος Συμφωνία για την Νέα Ελλάδα και για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα και την κοινωνική προστασία και την υγεία. Από την άλλη, κύριε Τσιρών, πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον θα ακολουθήσει αυτό το στεγανό πάλι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή έχει αλλάξει πολιτικό τρόπο σκέψης, κύριε Τσιρών, πλέον? Ο κόσμος είναι σε μια φάση, θα λέγαμε, παροξισμού. Mm-hmm. Και είναι δικαιολογημένο, γιατί αυτό που περνάει, αυτό που αντιμετωπίζει, που προσπαθεί κάθε μέρα να τα βγάλει πέρα, αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, τα προβλήματά του διορθώνονται, οι υποχρεώσεις του αυξάνονται, το εισόδημά του μειώνεται και άλλοι δεν έχουν και καθόλου εισόδημα. Όταν μιλάμε για τους ανέργους, αντιλαμβάνεστε ότι όταν φτάσουν στην κάλπη μπορεί να συμπεριφερθούν με πάρα πολλούς τρόπους. Άλλος να συμπεριφερθεί με ένα όριμο τρόπο και να πει θέλω να επιλέξω μια λύση διακυβέρνησης της χώρας εναλλακτική με ένα αλλά σοβαρή. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι θέλω απλά και μόνο να τιμωρήσω. Μάλιστα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι, αλλά πάντα στο τέλος, αυτό που ψηφίζει ο κόσμος είναι σοφό. Εγώ λέω ότι και την αποδοκιμασία τότε της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, που και εγώ ήμουν βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο, mm-hmm. που αποδοκιμάστηκε από την κοινωνία αυτή, θα λέγαμε αυτός ο χειρισμός που έγινε τότε, mm-hmm. νομίζω ο κόσμος ψήφισε σοφά έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Ανεξάρτητα αν δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για τη χώρα, ο κόσμος θέλησε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Αλλά κυβέρνηση αλλάξαμε, πολιτική δεν άλλαξε. Το θέμα είναι να αλλάξει και η πολιτική για τη χώρα. Γιατί και νομίζω ότι το πλήρωσε. Το πλήρωσε δεν αποδίδει. Δεν αποδίδει. Δεν αποδίδει. Είναι γι' αυτό εμείς, σαν νέο κόμμα, έχουμε προτάξει ότι πρέπει. Αυτό που πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη και με αντιφυσιακά μέτρα. Μάλιστα. Που χτυπάνε την ύφεση, εχθρός μας είναι η ύφεση και η ανέργεια. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και όχι να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική που δημιουργούν ύφεση και ανέργεια ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται είναι σε λάθος κατεύθυνση, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνουν γρήγορα πράγματα, αλλά και να δίνει προοπτική διαφορετική. Μάλιστα. Κύριε Τσιρώνη, εμείς ως νέος ενημερωτικός σταθμός, περιφερειακός, είμαστε εδώ και μας ενδιαφέρει εξαιρετικά. Πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι η κοινωνία από αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη και τρομοκρατημένη από το κεντρικό μηντιακό σύστημα. Κακά τα ψέματα, τα διλήμματα σε καθημερινή βάση τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά. Και ο κόσμος είναι φοβισμένος. Γι' αυτό και δεν έχει αντανακλαστικά να αντιδράσει, πιστεύω. Του λείπει το όραμα και νομίζω ότι του λείπει μια ρεαλιστική πολιτική πρόταση. Πλέον πρέπει να σταματήσει ο πολιτικός κόσμος να χαϊδεύει τα αυτιά και γενικότερα να λέει πράγματα και υποσχέσεις όπου μόλις εκλεγεί δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει. Γι' αυτό έχουμε καθίσει και έχουμε πει ότι πράγματα τα οποία εφαρμόζονται. Μάλιστα, έχουμε στείλει και προτάσεις ολοκληρωμένες και στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Υπουργό Οικονομικών αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα μέτρα και λέμε ότι αυτά τα μέτρα είναι αυτά που δεν κοστίζουν. Δηλαδή, έχουμε προτείνει μέτρα που δεν κοστίζουν καθόλου για την ελληνική κοινωνία και για την ανάπτυξη και για την μέτρα κατά της ύφεσης που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Και έχουμε πει γιατί δεν εφαρμόζονται. Και έχουμε πει ότι ό,τι προτάσεις κάνουμε ή ό,τι θέσεις διατυπώνουμε δεν θα τις κρατάμε όταν θα έρθουμε εμείς η διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί μπορεί να μην έρθουμε και ποτέ, αλλά θα τις δίνουμε στην κυβέρνηση όποτε κυβερνάει για να μπορέσει να εφαρμόσει ό,τι από αυτές χρήσιμες. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι δεν υιοθετούν προτάσεις οι οποίες είναι πολύ απλές, είναι αυτονόητες θα λέγαμε, και οι οποίες δεν κοστίζουν στον προϋπολογισμό και μπορούν να λύσουν πολλά θέματα. Ωστόσο, δεν ακούνε τα πολιτικά αυτιά των υπουργών. Δυστυχώς, ίσως αν υπήρχε μεγαλύτερη σύνθεση πολιτικών απόψεων, να μην είχαμε φτάσει και σε αυτό το αδιέξοδο, κύριε Τσιρώνη. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ότι εμάς μας ενδιαφέρει γενικότερα να φιλοξενούμε και τις δράσεις σας και τον πολιτικό σας λόγο και να συνθέτουμε ένα παζλ πολιτικής γνώμης, γιατί μεθαύριο πρέπει να κληθούμε και να ψηφίσουμε με βάση τα προγράμματα επιτέλους. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Ακόμα και μια φορά εβδομαδιαίως ή μια φορά στις 15 ή μια φορά το μήνα, όποτε ο σταθμός ο δικός σας, το νέο μηντιακό σας, θα λέγαμε, σύστημα εκεί θέλει να έχει τις δικές μας απόψεις, είμαι στη διάθεσή σας
πρώην βουλευτή συντηρώτης είμαι, mm-hmm. νομίζω μπορούμε να είναι έχουμε μια ανανέωση θα λέγαμε συνέχεια της πολιτικής επικαιρότητας. Μπορούμε να μιλήσουμε στο επόμενο διάστημα για τον προβλησμό που έρχεται, για το φόρο ακινήτων, για τους πληστηριασμούς, μια σειρά ανοιχτά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Πριν σας αποδεσμεύσω, μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα από έναν ακροατή που μου λέει ακούει με ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Από την άλλη, όλοι οι πολιτικοί λέει έχουν λύσεις για την κρίση, αλλά δεν βλέπουμε να τελειώνει ποτέ αυτή η κρίση. Η κρίση είναι ατομική. Η κρίση δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά σε μία μέρα και μπορούσε να λυθεί επίσης σε μία μέρα. Η κρίση ήταν αποτέλεσμα λανθασμένων, θα λέγαμε, επιλογών της χώρας, των πολιτικών ηγεσιών, της οικονομικής εξουσίας, των δομών του κράτους, της δημόσιας διοίκησης για 50 χρόνια. Και οι αλλαγές οι οποίες χρειάζονται και οι διαφορετικές, θα λέγαμε, τα διαφορετικά μέτρα που απαιτούν, δεν μπορούν να αποδώσουν με τη μία και σε μία μέρα. Mm-hmm. Χρειάζεται μία διάρκεια. Αυτή η διάρκεια είναι επώδυνη, είναι ένας στοκετός επώδυνος, αλλά νομίζω από αυτή η κρίση θα μας δώσει και τα απαραίτητα συμπεράσματα και τα απαραίτητα διδάγματα για να μπορούμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Γιατί αν είναι να λύσουμε τώρα τα προβλήματα και να ξεφύγουμε την κρίση και να ξανακάνουμε ακριβώς τα ίδια, χωρίς κανένα μέτρο και καμία συνέπεια, θα λέγαμε, τότε δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Τότε απλά θα έχουμε βάλει σε μια δοκιμασία τους πολίτες και τη χώρα για μια σειρά ετών, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει ό,τι για λύση βρεθεί σε αυτή τη χρονική συγκυρία για τη χώρα πρέπει να έχει διάρκεια και πρέπει να αποτελέσει ένα μεγάλο, θα λέγαμε, δίδαγμα για όλους μας. Δίδαγμα, γιατί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης τελειώνει, φεύγουν από την κρίση. Και η Ιρλανδία και η Ισπανία, και εμείς είμαστε ακόμα βυθισμένοι. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Να πάρουμε μία ανάσα. Μία ανάσα αισιοδοξίας, κύριε Τσιρόνη. Να ταινίσουμε με άλλη προοπτική το μέλλον. Να ανασάνουμε λίγο. Να ανασάνουμε, πραγματικά. Θέλουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε το κεφάλι μέσα στο νερό και πρέπει τουλάχιστον το κεφάλι να βγει να πάρει μία ανάσα. Και νομίζω αυτή την ανάσα έχει ανάγκη και η χώρα και οι πολίτες. Και νομίζω αν δεν μας δώσουν αυτή την ευκαιρία. Βεβαίως. Πρέπει και ο κόσμος πλέον να ακούει και άλλες πολιτικές δυνάμεις και φωνές και να φύγει από αυτό το δίλημα. Βεβαίως, να σας πω κάτι, κύριε Τσιρόνη. Δεν σας βλέπουμε και στα κανάλια. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει η φωνή πέρα από το μηντιακό κατεστημένο. Όχι. Γι' αυτό σας είπα, είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε κρίνεται, να ακούγονται όλες οι φωνές. Αυτό είναι το θέμα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της δημοκρατίας. Ο πλουραλισμός είναι στο DNA του Έλληνα. Θέλει να ακούει όλους. Και από εκεί και πέρα να συγκρίνει, να τα βάζει κάτω τα πράγματα και να μπορεί να καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα και σε χρήσιμες, θα λέγαμε, επιλογές. Γιατί ο πολίτης τον καλούμε να επιλέξει. Αλλά τι να επιλέξει, όταν πρώτον δεν έχει την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Σωστά. Και δεύτερον, ότι έχει μια κατευθυνόμενη ενημέρωση και πληροφόρηση. Μάλιστα. Και τρίτον, ότι όταν τον έχουμε σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας, θέλουμε να τον κάνουμε να επιλέξει με τέτοιο καθεστώς, αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την χρήσιμη συζήτηση. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα ανοίξουμε και άλλους κύκλους πολιτικού διαλόγου, γιατί έχει ενδιαφέρον βεβαίως και η γνώμη σας ως πολιτική οντότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιρόνη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ όλους τους ακροατές σας που είχαν όλη αυτή την ώρα, θα λέγαμε, την υπομονή να μας ακούσουν και καλή επιτυχία στην εθνική μας το βράδυ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.